Από την Ορεστιάδα ταξίδευσε για να είναι σήμερα κοντά μας η χοροδία Απόλλων. Η χοροδία Απόλλων Ορεστιάδας ιδρύθηκε το 1980 και αποτελείται από 40 μέλη, άντρες και γυναίκες. Όλα αυτά τα 39 που είναι ζωή, η χοροδία έχει ένα εξαιρετικό πλούσιο βιογραφικό που περιλαμβάνει επιτυχημένες εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, πολλούς ευρέους και βραβεία σε χοροδιακά φεστιβάλ στη Λάρνακα, στη Γενέβη, στο Βουκουρέστι, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χίο, στην Τρίπολη και σε άλλες πόλεις. Τη χοροδία διευθύνει μαέστρος Αριάννη Γροροκού και στο πιάτο συνοδεύει η κυρία Λένα Λελή. Σπούδασε στο Γαλλικό Οδείο Θεσσαλονίκης και επί μία 20 ετία διδάξε μαθήματα πιάνου σε παιδιά της Ορεστιάδας. Από το 1989 μέχρι σήμερα είναι μαέστρος της χοροδίας Απόλλων, το έχουμε τη χαρά να έχουμε απόψη κοντά μας. Η χοροδία ερμηνεύσει το χωρικό από τον Παλαιό Μουσόν από την Οπερά Αλέξανδρος Ωμέγας, ερμηνεύσει επίσης το Φέτιο Χορός, απόσπασμα από το πατριωτικό ορατόριο Διθύραμβος 2 και το Τσιγκάνι της Ζωή του Ρόμπερτ Σούμαν.
Συγχαρητήρια. Κυρίες μου και κύριοι, πραγματικά μας εντυπωσιάζετε. Πρέπει να σας πω ότι πίσω από την πόρτα ήταν στημένη η επόμενη χοροδή και ακούγανε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά και που λέγανε ότι αξίζει διπλό και τριπλό χειροκρότημα. Ήταν εξαιρετική δυσκολία. Έτσι, καλά, το είπα, το έγραψα για να μην το κάνω κάτω. Ναι, ήρθε από τη συγχαρητήρια. Είμαστε καλά, που ήρθαμε από την νεότερη πόλη της Ελλάδας. Έτσι. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους. Καλά, θέλω να κολλήσω κοντά μου την κυρία Παναγίδα Καμπά, πρόεδρο του Συλλόγου Δώσε Ζωή, για να απολύνει την τιμητική πλακέτα. Κυρία Καμπά, πάντα στο φεστιβάλ κοντά, καλώς ορίσατε. Και συγχαρητήρια και για το δικό σας σπουδαίο έργο. Πολύ καλά.